Την ίδια στιγμή που ο Elon Musk αγωνίζεται κατά της λογοκρισίας, κάνοντας σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών και τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, υπογράφει σκοτεινές συμφωνίες με επικίνδυνους δικτάτορες όπως ο Ερντογάν και ο Αλίεφ του Αζερβαϊτζάν. Πολύ πριν τη θερμή χειραψία που είχε ο δισεκατομμυριούχος με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, είχαν δώσει επίσης τα χέρια για τη χρήση του δορυφορικού δικτύου Starlink συμφέροντων Musk από το τουρκικό κράτος. Αυτή είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη. Προφανώς και ο Ερντογάν δεν θέλει να δώσει δωρεάν δορυφορικό Wi-Fi στους Τούρκους πολίτες. Αντιθέτως, η χρήση του προορίζεται για καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς και ειδικά για να αυξήσει την εμβέλεια δράσεως των μη επανδρωμένων τουρκικών αεροσκαφών Bayraktar. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, μια τέτοια συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στα Bayraktar να αυξήσουν την εμβέλεια δράσεώς τους, γεγονός που μπορεί να έχει εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό για να ασκήσει πίεση στον Elon Musk προκειμένου να ακυρώσει άμεσα αυτή τη συμφωνία ή έστω να απαγορεύσει τη στρατιωτική χρήση του δορυφορικού δικτύου του. Άλλωστε, ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει πως η στρατιωτική χρήση του δικτύου Starlink είναι ένα πανίσχυρο όπλο στο μέτωπο, έχοντας λύσει κυριολεκτικά τα χέρια του Ζελένσκι.